Θέλω να σας πω ότι τα plain blocks αναφέρονται στα, αποδίδονται στα ελληνικά σαν αποκλεισμός πεδίου. Δεν είναι μία καινούργια ανακάλυψη αυτή. Από 40 χρόνια εφαρμοζόταν η τεχνική αυτή και μάλιστα στα πρώτα χρόνια εφαρμοζόταν σε παιδάκια και με τη βοήθεια των ανατομικών οδηγών σημείων επεκτάθηκε αυτή η τεχνική αργότερα. Ιδιαίτερα μας έδωσε φτερά η χρήση των υπερήχων, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένα ποσοστά επιτυχίας, να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και να η χρήση των υπερήχων συμβάλλει πάρα πολύ στην ανακάλυψη νεότερων τεχνικών και στην τροποποίηση των παλαιότερων τεχνικών. Εκείνο που θέλω να αναφέρω εδώ, επειδή έχουμε μπλοκ πεδίων, δηλαδή δεν έχουμε έναν αποκλεισμό νεύρων, δηλαδή μπλοκ νεύρων ή πλεγμάτων, έχουμε πεδίων και δίνουμε, η δόση που χορηγείται είναι μεγάλη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένη εγρήγορση για την ανακάλυψη της τοξικότητος και να αντιμετωπίσουμε τα τοξικά αυτά φαινόμενα και να τα προλάβουμε. Αυτά ήθελα να σας πω πολύ περιληπτικά. Θα σας πει ο κύριος Τζίμας λιγότερα, παραπάνω. Θα ακούσουμε και τον κύριο Τζίμα από τα Γιάννενα, που μας τιμά με την παρουσία του, όπως και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι μέχρι αυτή την ώρα. Και μετά να γίνουν οι ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ τιμητική για μένα. Ευχαριστώ τον καθηγητή, τον κύριο Βασιλάκο. Εκείνο που ήθελα να πω, όπως είπε και η συνάδελφος, είναι ότι είναι μία παλιά τεχνική, αλλά τώρα είναι αναπτυσσόμενη. Και αυτή την ευκαιρία μας την έδωσε η τεχνολογία και δι' υπέρηχε. Η χρήση των υπερήχων είναι αυτή η οποία έδωσε σε εμάς τη δυνατότητα να κάνουμε αυτούς τους αποκλεισμούς με πολύ μεγάλη ασφάλεια και πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, τα οποία και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά. Τα interfacial plane blocks, τα blocks πεδίου, όπως τα αποκλεισμοί πεδίου, όπως τα λέμε στα ελληνικά, εντάσσονται μέσα σε αυτό που λέμε multimodal αναλγησία, δηλαδή πολυπαραγωγική αναλγησία, και έχουν σαν σκοπό να μειώσουμε τις δοσολογίες από τα αναλγητικά φάρμακα. Δίνουμε φάρμακα δηλαδή από πολλές οδούς, με διαφορετικούς τρόπους, σε μικρότερη δόση, προσδοκώντας καλύτερο αναλγητικό αποτέλεσμα και λιγότερες επιπλοκές από τα φάρμακα. Αυτή είναι η λογική τους. Μέσα σε αυτή τη λογική εντάσσονται και αυτοί οι αποκλεισμοί. Είναι επίσης μέρος των πρωτοκόλων, όπως είπαν οι συνάδελφοι πριν, των ΕΡΑΣ πρωτοκόλων, όπου οι άρρωστοι μας δεν χρειάζονται να έχουν καθετήρες, οπότε έχουν μια καλή αναλγησία για αρκετές ώρες, 8, 10, 12 ώρες. Δεν είναι λίγο, όπως είπε η προηγούμενη συνάδελφος, είναι αρκετό διάστημα και με τα καινούργια τοπικά αναισθητικά που μας έδειξε μπορούν να γίνουν και περισσότερο. Και επίσης έχουν άλλη μία εφαρμογή σε αυτό που λέμε opioid free αναισθησία, όπου πλέον στην Αμερική γίνεται πάρα πολύ μεγάλος λόγος για το opioid abuse και λοιπά, και για την υπερκατανάλωση των οπιοειδών, τις παρενέργειες των οπιοειδών, τις οποίες τις ξέρουμε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Οπότε η χρήση των, αυτών των αποκλεισμών εντάσσεται μέσα σε αυτή τη λογική και μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, για όλα όσα είπε ο καθηγητής, ο Δόκτωρ Μπλάνκο, ναι, δεν ξέρω αν είναι καθηγητής, αλλά δεν πειράζει, η δοσολογία μένει να από την έρευνα να αποδείξουμε ποια είναι η καλύτερη, αρκεί να είναι ασφαλής. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που λέμε minimum effective dose, το οποίο είναι καθορισμένο από τη φαρμακολογία. Το αν είναι η ίδια ή όχι, σαφώς και δεν είναι η ίδια. Και όπως επίσης είπε και ο Dr. Blanco,
δεν είμαστε σίγουροι για το πώς λειτουργούν όλα. Δηλαδή, αν μένουν το τοπικό αναισθητικό, αν μένει σε αυτό το σημείο που το ρίχνουμε ή από ό,τι φαίνεται μάλλον διαχέεται και το αποτέλεσμα είναι σύνθετο. Δεν είναι μόνο από την, το αποτέλεσμα από τη δράση του τοπικού αναισθητικού πάνω στα νεύρα πέριξ, τα μεγάλα νεύρα ή στα μικρότερα νεύρα πέριξ που, εκεί που γίνεται η έγχυση, αν έχει όμως και η τοπική, μάλλον συγγνώμη, η συστηματική απορρόφηση των τοπικών αναισθητικών εξίσου καλό αναλγητικό αποτέλεσμα. Μάλλον είναι πιο σύνθετο και είναι ένας συνδυασμός αυτών των πραγμάτων. Φαίνεται όμως να μην έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα τους μηχανισμούς, όπως και αυτό το interconnected που είπε, δηλαδή ότι επικοινωνούν τα διάφορα διαμερίσματα μεταξύ τους και δεν μένει καθυλωμένο σε ένα σημείο το φάρμακο. Σίγουρα δεν είναι ίδια, γιατί γίνονται επίσης και σε διάφορα μέρη του σώματος. Ξέρουμε, εγώ εμπειρία έχω περισσότερο από τα TAPS block και τα PEX block που τα κάνουν στο μαστό, έτσι, που η εμπειρία, εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι ενός έτους και λίγο, γιατί εκπαιδεύτηκα πέρυσι στην Ιταλία, στο Μιλάνο για ένα μήνα, αλλά ενώ πριν δεν είχα καμία απολύτως επαφή και ομολογώ ότι αν και τα TAPS στην αρχή δεν με έπεισαν πολύ, για να είμαι ειλικρινής, τα PEX ήταν πιο effective, αλλά προϊόντος του χρόνου και φτιάχνοντας κι εγώ την καμπύλη που είπε η κυρία Τρικούπη, τη δική μου, ασχολούμενος όλο και περισσότερο με τον υπέρηχο και με αυτά, νομίζω ότι σιγά σιγά νομίζω ότι είναι αποτελεσματικά και μπορούν να προσφέρουν σε όλα αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι πριν από μένα. Ευχαριστώ πολύ.